Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Το μικρόφωνο στα χέρια του Παύλου Γιανακόπουλου. Και εκ δεξιών του Κώστας Παταβούκας, Νίκος Γκάλης, Φάνης Χρυστοδούλου και Παναγιώτης Γιαννάκης. Στιγμές συγκλονιστικές για την ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ. Τέσσερις εκ των κορυφαίων της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ. Θα μπορούσαμε αν βάζαμε δίπλα τον Φασούλα, τον Κολοκυθά, τον Αμερικάνο, τον Τρότζο. Να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι που δεν τους αναφέρω. Πρόκειται για κολοσσούς του ελληνικού μπάσκετ. Είναι οι άνθρωποι, οι τέσσερις και άλλοι μαζί, που από τη δεκαετία του 50 έφτασαν το κοδόμα του ελληνικού μπάσκετ. Νίκος Γκάλης σε πρώτο πλάνο. Πάνω στον Δούλου. Παναγιώτης Γιαννάκης και στα αριστερά ο Κώστας Παταβούκας. Νομίζω ότι είναι φανερό το τρακ στα πρόσωπα ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ ανάλογο πρόβλημα όταν έπαιζαν. Είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με την εθνική ομάδα, είτε με τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι σήμερα η βράβευση εκ μέρους του επίσημου Παναθηναϊκού το κύπελο στον Νίκο Γκάλη, τον κορυφαίο των κορυφαίων. Η απονομή στον Νίκο Γκάλη που ερχόμενος στα τέλη της δεκαετίας των 70 στην Ελλάδα από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Seton Hall, τρίτος σκόρερ του NCAA, άλλαξε την πορεία της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ και ένα μέρος της πορείας ιστορίας του ελληνικού αθλησμού. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το χρυσό παιδί, το ταλέντο, ο καρπός των τσιμεντένιων γηπέδων της Νίκαιας, δίπλα στον Γκάλη, στην εθνική ομάδα, στον Άρη. Εδώ ο Νίκος Γκάλης, ο Φάνης Χρυστοδούλου, το μεγάλο ταλέντο όπως λένε στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι έκανε. Και ο Κώστας Παταβούκας συμπληρώνει μια τετράδα. Ακούμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Νίκο. Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν είχε μιλήσει προηγουμένως. Πόσο μεγάλη, να γυρίσουμε λίγο προς την κάμερα, Παναγιώτη. Πόσο μεγάλη η σημερινή μέρα για σένα. Τι σημαίνει αυτό το κύπελο και αυτή η μέρα που σου επιφύλαξε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι για τους οποίους προσπάθησες το καλύτερο δυνατό, ότι έχεις βοηθήσει σε αυτό που προσπαθούν και αυτοί να πετύχουν τόσα χρόνια. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πρόεδρε, είμαστε στον αέρα. Δύο κουβέντες για τη σημερινή μέρα. Μεγάλοι αθλητές. Ο Παναθηναϊκός αναγνωρίζει μεγάλους αθλητές και τιμά. Τιμά τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Νίκο, τον Γκάλη, τον Παταβούκα και τον Φάνη τον Χρυστοδούλου. Αυτό θα κάνει πάντα στους αθλητές οι οποίοι έχουν ήθος και πραγματικά μεγάλη αθλητική αξία. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε τον Νίκο Γκάλη. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Όταν ο κόσμος δεν ξεχνάει το παρελθόν και τις καλές στιγμές που ζήσαμε μαζί, είναι κάτι το ιδιαίτερο και θα έπρεπε να συγκινεί τον οποιοδήποτε. Ακόμα και εσύ που είσαι ψυχρός εκτελεστής, σήμερα είσαι ένας τρακαρισμένος. Ψυχρός εκτελεστής μέσα στο γήπεδο, όχι έξω. Αισθάνθηκες κάποια στιγμή την ανάγκη να πεις να παίξεις για λίγο? Θέλω κανένα μήνα όμως ακόμα προπόνηση. Κανένα μήνα προπόνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε χιούμορ, πιστέψαμε γι' αυτό, και από τον Νίκο Γκάλη να περάσουμε πάλι στον αγωνιστικό χώρο, να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Θανάση Γιαννακόπουλο, τον οποίο τον έχω δίπλα μου. Κύριε Γιαννακόπουλε, μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Τίμησε κάποια ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ, συναισθήματα και λίγες κουβέντες για αυτούς τους πολύ μεγάλους μπασκετμπολίστες που τίμησαν και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πράγματι αυτά τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και ήταν ευτυχής ο Παναθηναϊκός και ευτύχησε να τους έχει αθλητές στις τάξεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία τους, αλλά και ένα μεγάλο μπράβο για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέβαλαν στον Παναθηναϊκό και γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Και δύο λόγια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που σήμερα ήρθε εδώ στο ΑΚΑ για αυτή τη γιορτή. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστή από την καρδιά μου για την παρουσία του. Άλλωστε, ξέρετε, η αγάπη και τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Αγαπούμε τον κόσμο όπως και ο κόσμος δείχνει αγάπη και σε εμάς και στην οικογένειά μας. Αυτό μας δίνει κουράγιο, αυτό μας δίνει δύναμη για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο και περισσότερο για να έχει ο Παναθηναϊκός τη θέση που του αξίζει στον ελληνικό αθλητισμό και στον ευρωπαϊκό γενικότερα.
Ο αδερφός προηγουμένως είπε ότι πάντα ο Παναθηναϊκός θα τιμάει τέτοιους μεγάλους αθλητές, γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Συμμερίζεστε και εσείς βέβαια αυτή την άποψη, έτσι? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από την μια μεριά, και από την άλλη μεριά θεωρούσαμε υποχρέωση και καθήκον να το κάνουμε, όχι μόνο για τους αθλητές, αλλά και στο μέλλον και οποιοδήποτε αθλητή προσφέρει υπηρεσίες στο Παναθηναϊκό μας. Ωστόσο, ακούσαμε κύριε Γιαννακόπουλε και το σύνθημα «Πάω γύρνα στη Λεωφόρο». Ένα θέμα που έχει έρθει στο προσκήνιο τελευταία. ΚΑΕΠΑΕ, κερασιτέχνης ενωμένη, όπως έχετε πει και εσείς και ο αδερφός σας, μαζί με τον πρόεδρο και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού μας. Βλέπει όλη η Ελλάδα. Θα ήθελε να ακούσει από το στόμα σας σε τι στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για να γυρίσει ο Παναθηναϊκός στο σπίτι του, εκεί που ανήκει, στη Λεωφόρο. Δεν μπορώ να πω σε ποιο στάδιο, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα της πολιτείας. Εκείνο που έχω μέσα την καρδιά μου, ο Παναθηναϊκός να γυρίσει στο σπίτι του. Και το σπίτι του δεν είναι άλλο παρά η Λεωφόρος, που είναι και η αγάπη των φιλάθλων, είναι και η επιθυμία τους, αλλά και η επιθυμία προσωπική μου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ένας ενωμένος και αδιαίρετος. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ θερμά τον Θανάση Γιαννακόπουλο και τον αδερφό τον κύριο Παύλο προηγουμένως που μας μίλησε. Μικρόφωνο λοιπόν στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου για το δεύτερο μέρος. Νομίζω πάντως, Νίκο, πως τα φώτα έτσι κι αλλιώς είναι επαρκή εδώ στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.